φεύγουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε από τη μία το θέμα των πυρκαγιών, όπως βλέπετε λοιπόν, το οποίο το συζητάμε εδώ με διάφορους καλεσμένους. Από την άλλη όμως, μην ξεχνάμε ότι από χθες έχει έρθει στη χώρα μας το δεύτερο, το νέο αυτό κύμα καύσωνα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και έτσι θα πάμε μέχρι και την Κυριακή, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και πάνω εκεί θα πάμε λοιπόν να εστιάσουμε, Γιώργο μου, και να το προσεγγίσουμε μαζί με τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, που είναι καθηγητής πνευμονολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Σας είδαμε και χθες την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Ναι, καλή σας ημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε λοιπόν με τον Γιώργο, σας είδαμε χθες και στο Υπουργείο Υγείας, όπου βγήκατε λοιπόν και μιλήσατε για χρήσιμες συμβουλές. Υψηλές θερμοκρασίες. Δεν βγήκα εγώ από μόνος μου, έτσι να πω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται εκεί. Εννοείται. Υπάρχει Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας, μέλος της οποίας είμαι και εγώ. Ακριβώς. Η οποία έχει κάνει πολλές έκτακτες συνεδριάσεις αυτή την περίοδο για να προετοιμαστεί σωστότερα. Το μήνυμα πρέπει να περάσει στον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Σε τέτοιες συνθήκες το σημαντικό είναι να προστατεύουμε προλαμβάνοντας και όχι να θεραπεύουμε εκ των υστέρων. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να μην χρειαστεί να θεραπεύσουμε. Να Άρα βοηθήστε μας πάνω γιατρέ, σε αυτό τι ακριβώς, πρέπει να κάνουμε. Εδώ είμαστε τώρα, εδώ είμαστε. Ας αφήσουμε τις υποκατηγορίες, σε δεύτερο χρόνο θα τις πούμε. Είμαι 47 χρονών, από όσο γνωρίζω υγιής. Δεν έχω δηλαδή ούτε αναπνευστικό πρόβλημα, ούτε καρδιακό πρόβλημα, ούτε πρόβλημα αρτηριακής πίεσης, ούτε τίποτα. Για μένα η σημερινή ημέρα είναι μια ασφαλή ημέρα να κυκλοφορήσω, να πάω στη δουλειά μου, να κάνω τα ραντεβού μου και όλα τα σχετικά. Ακούστε, για να πάτε στη δουλειά σας και να κάνετε τα ραντεβού σας, είναι μια ασφαλής μέρα αν σκεφτούμε ότι συνήθως θα χρησιμοποιήσετε κάποιο αυτοκίνητο ή μέσω μαζικής κυκλοφορίας. Αυτό που δεν θα έπρεπε να κάνετε, ακόμα και εσείς που είστε νέος, είναι το να πάτε από τις 11.30-12 μέχρι τις 5 να κάνετε μπάνιο στη θάλασσα και να δροσιστείτε. Και ο λόγος είναι πολλαπλός. Το πρώτο είναι ότι η ώρα που θα είστε μέσα στο νερό είναι πολύ πολύ λιγότερη από την ώρα που θα είστε έξω από το νερό, στην αμμουδιά. Υπάρχει ψευδαίσθηση ότι αν είμαι κάτω από μία ομπρέλα προστατεύομαι πλήρως. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Κάτω από μία ομπρέλα είναι λίγο καλύτερα από το να μην υπάρχει καν ομπρέλα. Αλλά οι θερμοκρασίες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ υψηλές. Υπάρχει αντανάκλαση και του ήλιου από την άμμο και της θερμότητος. Οπότε λοιπόν δεν προστατεύουμε κατ' ουσίαν, πόλο μάλλον δε αν αρχίζω να παίζω ρακέτες, μιλάω με τους φίλους μου όρθιος. Δυστυχώς έχουμε αυτή την κακή συνήθεια να θεωρούμε ότι προστατευόμαστε εκείνη την ώρα. Ενώ δεν είναι έτσι. Ακόμα σημαντικότερο είναι να μην πάει όχι ο 45χρονος, να μην πάει ο 65χρονος, ο 70χρονος, ο 80χρονος ή τα μικρά παιδιά. Έτσι, πρέπει να προστατευτούν αυτή την ώρα. Νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, μια χαρά μπορούμε να απολαύσουμε το μπάνιο μας στην Ελλάδα. Οπότε πάμε ένα και... δεύτερο που είναι σημαντικό. Ναι, πείτε και το δεύτερο. Δεύτερο. Mm-hmm. Πρέπει να κάνουμε κάποιες εργασίες, κάποιες εξωτερικές δουλειές. Να πάμε στην τράπεζα, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να κάνουμε τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Μπορούμε να τα κάνουμε επίσης νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Αργά το απόγευμα. Δεν είναι ανάγκη να εκτιθέμεθα στις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Την ώρα που έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είτε εργαζόμαστε στο γραφείο που δουλεύουμε ή μένουμε εσωτερικά στο σπίτι μας με κλιματιστικό. Αν δεν υπάρχει κλιματιστικό, κατεβάζουμε την τέντα αν υπάρχει, κλείνουμε τις κουρτίνες ή κλείνουμε και μερικώς τα παντζούρια, έτσι ώστε να εμποδίζουμε τον ήλιο να μπαίνει μέσα και να αυξάνει πάρα πολύ τη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου. Βεβαίως, πίνουμε συχνά νερό ή άλλους χυμούς, αποφεύγουμε το αλκοόλ. Αν δεν έχουμε κλιματιστικό, κάνουμε συχνά μπάνια με σχετικά χλιαρό νερό, όχι παγωμένο, αλλά ούτε και ζεστό. Χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα. Υπάρχουν και άλλα μικρό... απλά πραγματάκια που μπορεί να κάνει κανείς γιατί... για να προστατευτεί. Για το ερώτημα, και αν έχω διακοπή ρεύματος τότε και δεν λειτουργεί ο αναπνευστήρας, τότε θα κάνω πιο συχνά ντους, τότε θα βάλω μια λεκάνη με νερό και θα βάλω τα πόδια μου μέσα έτσι ώστε να με δροσίζει, θα βάλω μια μπλούζα που θα την έχω βρέξει πάνω μου ώστε να με δροσίζει. Υπάρχουν τέτοια
μικρά, να το πω έτσι. Μικρές λύσεις για να μπορέσουμε μικρές να περάσουμε λύσεις αυτό το δύσκολο διάστημα. Λειτουργούν στους 35, λειτουργούν και στους 45 αυτά. Δηλαδή, εγώ έβλεπα τους Γερμανούς οι οποίοι έχουν φοβερό καύσωνα αυτές τις μέρες, έχουν 31 βαθμούς. Και οι οδηγίες τους ήταν να βάζουν τα πόδια να κάνουν ποδόλουτρα. Ποδόλουτρα. Το ποδόλουτρο δεν σας το είπα και εγώ. Ναι, ναι, όχι, λέω. Βοηθάει στους 45 βαθμούς αυτό. Εντάξει, βοηθάει στο γερμανικό καύσωνα που είναι 31. Μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Βοηθάνε στο να πέφτει η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος ανεξαρτήτως της εξωτερικής θερμοκρασίας. Όταν είναι πολύ ψηλή η εξωτερική θερμοκρασία, πέφτει λίγο πιο δύσκολη η θερμοκρασία μας. Αλλάζουμε συχνότερα το νερό που κάνουμε ποδόλουτρα, αν αυτό ζεσταίνεται πολύ. Όλο και πιο δροσερό. Αν και κύριε καθηγητά, θα πρέπει όλοι να προσέξουμε αυτό το διάστημα, είτε έχουμε κάποια θέματα υγείας είτε όχι. Πείτε μας λιγάκι ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτούς, να το ακούσουν και να προσέξουν και λίγο περισσότερο αυτές τις μέρες. Ωραία. Τα ηλικιακά άκρα. Έτσι, τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως είναι και οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα προβλήματα υγείας και άρα γίνονται και πιο ευπαθείς. Τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν αν βγαίνουν έξω στο πάρα πολύ ήλιο. Αλλιώς δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ. Πρέπει και αυτά να τα ενυδατώνουμε. Έχουν μεγάλη επιφάνεια σώματος. Εύκολα χάνουν. Λαμβάνουν θερμότητα από το περιβάλλον και ανεβαίνει η θερμοκρασία τους. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να τα ενυδατώνουμε συχνά. Να μην τα βγάζουμε να παίξουν έξω τις ώρες που δεν πρέπει, να μην παίζουν στο μπαλκόνι. Κατανοούμε ότι είναι λίγο δύσκολο να συγκρατήσεις ένα παιδί, αλλά μπορεί να παίξει και σε έναν εσωτερικό χώρο. Τώρα τι να κάνουμε. Για τους ηλικιωμένους, μία θερμή παράκληση. Είτε οι ίδιοι, είτε οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, ακόμα και αν τα παιδιά τους, ακόμα και αν είναι διακοπές, να επικοινωνήσουν με τον γιατρό που πιθανόν να έχουν οι ηλικιωμένοι, για να τους ρυθμίσει ή να ρωτήσουν αν πρέπει να κάνουν κάποια τροποποίηση ή ρύθμιση στην αγωγή που λαμβάνουν. Πάρα πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους πρέπει να τροποποιήσουμε τα φάρμακα. Παράδειγμα, αν έχω υπέρταση, το συνηθέστερο είναι να πρέπει να μειώσω τη δόση. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το κάνω μόνος μου. Πρέπει να πάρω τον ιατρό μου, τον γιατρό μου να μου πει πώς πρέπει να το κάνω. Αν έχω άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είναι πιθανό να πρέπει να αυξήσω η δοσολογία των φαρμάκων που παίρνω ή τη συχνότητα με την οποία τα παίρνω. Αλλά και πάλι πρέπει να γίνει με τη συμβουλή του πνευμονολόγου. Και επειδή μερικές φορές οι ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν είναι, να σας το πω έτσι, πάρα πολύ σε κάθερη επικοινωνία που κάνουν με τον γιατρό. Δεν συνεργάζονται τόσο εύκολα. Όχι, δεν είναι μόνο δεν συνεργάζονται. Ξέρετε, στα άκρα της ηλικίας μπορεί να μην καταλάβεις και πάρα πολύ καλά τι σου λέει ο γιατρός. Είναι χρήσιμο τα παιδιά τους, όπου και να είναι, συγγενείς τους που τους αγαπάνε, να πάρουν αυτά ένα τηλέφωνο των γιατρών, να καταλάβουν πλήρως τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει και να το μεταφέρουν τηλεφωνικά στους αγαπημένους τους. Και θέλουμε, κύριε Βασιλακόπουλε, έτσι λίγο πριν κλείσουμε, να μας βοηθήσετε λιγάκι, αν και το έχουμε ξαναπεί και μαζί σας μέσα από την εκπομπή μας, για το θέμα της θερμοπληξίας. Πείτε μας λιγάκι τα πρώτα συμπτώματα, γιατί καλό να τα ξέρει ο κόσμος και να τα μαθαίνουμε. Κυρία Λιβαθινού, πριν φτάσουμε στη θερμοπληξία που είναι το ακραίο, υπάρχουν προηγούμενα στάδια στα οποία ο άνθρωπος αρχίζει να ζαλίζεται, έχει ναυτία, φτάσει για έμετο, παθαίνει μικρές κράμπες. Εκεί είναι η φάση που ο ίδιος πρέπει να το καταλάβει, να μεταφερθεί άμεσα είτε και με τη βοήθεια άλλων σε ένα μέρος σκιερό, έτσι. Αν είναι εντυμένος να αφαιρέσει παπούτσια, ρούχα, να μείνει όσο πιο, να το πω έτσι, εκτεθειμένος γίνεται προκειμένου να αποβάλει θερμότητα και αν έχει καλά τις αισθήσεις του, που είναι το όριο πριν της θερμικής εξάντλησης, αυτό που σας περιγράφω λέγεται θερμική εξάντληση, να πιει νερό αρκετό δροσερό έτσι ώστε να πέσει η θερμοκρασία του. Φυσικά προτιμότερο να πάει και σε έναν κλειστό κλιματιζόμενο χώρο. Εάν τώρα, πέρα από αυτά, αρχίζει να χάνεται η συνείδηση, δηλαδή ο άρρωστος, ο άνθρωπος να μην πολύ καταλαβαίνει, να μην επικοινωνεί πάρα πολύ καλά, αυτό μάλλον σημαίνει ότι έχει πάθει θερμοπληξία, που κατ' ουσίαν είναι η απώλεια της ικανότητας του ανθρώπινου σώματος να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του. Εσείς και εγώ ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία μας. Κάνουμε θερμορύθμιση. Όταν το χάσουμε αυτό είναι η θερμοπληξία. Εκεί τότε
Πρέπει να δράσουμε πολύ πιο γρήγορα οι άλλοι, γιατί αυτός που έχει πάθει θερμοπληξία για τη δυνατότητα. Μπορεί, να τον πάμε σε αυτό το δροσερό μέρος. Ποτέ μα ποτέ να μην του δώσουμε να πιει νερό, γιατί επειδή δεν έχει τις αισθήσεις καλά, θα τον πνίξουμε. Ο τρόπος λοιπόν να τον δροσίσουμε είναι να του ρίχνουμε εξωτερικά κρύο νερό, να του βάλουμε είτε παγοκίστρες είτε παγωμένα μπουκαλάκια κάτω από τις μασχάλες και στις μυροβουβονικές πτυχές, εκεί δηλαδή που τα πόδια μας ενώνονται με το κορμί μας, να καλέσουμε άμεσα το ΕΚΑΒ, έτσι ώστε να έρθει να παραλάβει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται ενυδάτωση με ιατρική φροντίδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, αχρίαστα να είναι όλα αυτά. Αλλά πόσο σημαντικά να τα γνωρίζουμε, έτσι, και να ξέρουμε πώς ακόμη να κινηθούμε. Δύσκολες μέρες, αυτές οι οποίες θα είναι μπροστά μας. Και ευτυχώς που σας έχουμε να μας ενημερώνετε και να μας καθοδηγείτε σε τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι απλά. Όλοι τα ξέρουμε, αλλά όλοι πρέπει να τα θυμόμαστε κιόλας. Και πολλές φορές οι περισσότεροι δεν τα κάνουμε. Οπότε να λοιπόν που πρέπει η να προσέξουμε. Η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάντα είστε κοντά μας και μας συμβουλεύετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά. Υπάρχουν ειδικά μέτρα.